Εσύ, Ειρηνάκη μου, πώς είσαι? Καλά είμαι. Πώς το βλέπεις το παιχνίδι τώρα που τελειώνει, κοντεύει, κοντοζυγώνει. Ναι, στενεύουν τα περιθώρια. Χθες είχαμε την αποχώρηση της Σάρας. Ναι. Ποιο έστειλε, εσύ έκανε, εσύ ή η αδελφή σου ανέβασε κάτι που είπε σε περιμένω. Και οι δύο ανεβάσαμε. Η Ελισάβετ ανέβασε το σε περιμένω, ναι. Για μένα ήταν η δεύτερη πιο συγκινητική αποχώρηση. Η πρώτη ποια ήταν? Τη Ελισάβετ, εννοείται, ναι. Η δεύτερη πιο συγκινητική χθες με τη Σάρα. Γιατί ήσασταν τόσο κοντά με τη Σάρα ή λόγω του ότι ήσασταν απλά στην ίδια ομάδα, ας πούμε? Όχι, ήμασταν κοντά με τη Σάρα, αλλά τη Σάρα την έχουμε με την Ελισάβετ σαν αδελφή μας. Δηλαδή για μένα ήταν σαν να έφυγε η Ελισάβετ δεύτερη φορά από το παιχνίδι. Η Ελισάβετ τι είπε για την αποχώρηση της Σάρας? Εντάξει. Ήταν και εκείνη συγκινημένη. Έφυγε με πουλ με ήθος η Σάρα, δεν το συζητώ, στο χαμόγελο πάντα. Δεν ξέρω τι να πω για αυτό το πλάσμα. Είναι η χαρά του χώρου, ο ήλιος. Όταν λες ήταν συγκινητική αποχώρηση, εννοείς ότι... Ήταν έντονη στιγμή. Εγώ όταν την έβλεπα, ναι. Αυτό το βιώσατε. Δεν μπορώ να φανταστώ την παρακρίσετε, ας πούμε. Ναι, είχε πορτώσει η Σαρίτσα, δεν την είδατε. Ναι, παιδί, εντάξει, το καταλαβαίνω, ένα παιχνίδι είναι, δεν είναι ότι μεταναστεύεται. Νομίζω ότι. Καλά, θα γυρίσει πίσω το παιδί. Νομίζω η Σάρα το πήρε πιο cool από τα κορίτσια. Η Σάρα ήταν θεά γενικώ και μέσα στο παιχνίδι έδειξε μια φοβερή έτσι, ένα φοβερό χαρακτήρα και μια φοβερή ποιότητα. Εμένα μου άρεσε πολύ. Έχει φοβερέ ποιότητε η Σάρα. Μπορεί κάποια πράγματα, ξέρει, επειδή είναι πολύ αισιόδοξη και πολύ φωτεινή πάντα. Εγώ επειδή είμαι αντίθετο χαρακτήρα, είμαι λίγο πιο. Πώς θα το πω, αναστατώνομαι λίγο πιο πολύ μέσα στο κεφάλι μου. Έχω κάτι δράκους που. Μερικές φορές θα μα ξυπνήσουν. Δεν είναι όλα τόσο ρόδινα έτσι όπως τα βλέπω. Τη θαύμαζα τη Σάρα, μου άρεσε που ήταν έτσι.